Ανάσα δροσιά σε όσους δημότες το επιθυμούν προσφέρει ο Δήμος Αρταίων με τρεις χώρους. Αρχικά το Δημαρχείο σε κλιματιζόμενο χώρο, τα πρώην γραφεία ΣΕΣ που βρίσκονται κάτω από τον Άγιο Δημήτριο και στο χώρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Νομού Άρτας. Πιο συγκεκριμένα, το Δημαρχείο θα είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν την ύπαρξη των συμπολιτών που έχουν ανάγκη να ειδοποιήσουν το Δήμο Αρταίων στα τηλέφωνα 2681-362101 και 2681-362201 προκειμένου να συνδράμουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Επιπλέον, η βοήθεια στο σπίτι ενημερώνει τους ωφελόμενους της για τους τρόπους προστασίας. Για το θέμα αυτό, το πρωί της Τετάρτης μίλησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριγνας, Παναγιώτης Γαλάνης. Όντως, ο πρώτος καύσωνος του καλοκαιριού είναι σε εξέλιξη. Ο Δήμος βρίσκεται όμως προετοιμασμένος σε αυτές τις καταστάσεις. Ήδη διαθέτουμε τρία καταστήματα, αυτό εδώ στον Άγιο Δημήτριο, όπως είπατε και εσείς, το Σύλλογο των Εθελοντών Αιμοδοτών και στο Δημαρχείο, το Ισόγειο, κλιματιζόμενοι χώροι. Πλαισιώνονται από υπαλλήλους του βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι προσφέρουν και οδηγίες σε αυτούς που έχουν την ανάγκη μας και κρύο νερό. Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό με ήπια βέβαια συμπτώματα θερμοπληξίας. Ήρθε στο Δημαρχείο, δώσαμε τις πρώτες βοήθειες, το διακομίστηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε μια μέρα και την άλλη μέρα πήγε στο σπίτι. Εφιστούμε όμως την προσοχή σε όλους να μην κυκλοφορούν αυτές σε υψηλές θερμοκρασίες και ειδικά τα ευάλωτα άτομα, οι μικρής ηλικίας ή και μεγάλης ηλικίας, άτομα με ασθενικά προβλήματα, με καρδιολογικά προβλήματα, αυτές τις ώρες να μην κυκλοφορούν. Και αν κυκλοφορούν, υπάρχει ανάγκη, θα πρέπει να έχουν το νεράκι τους μαζί, να πάνε σε σκερά μέρη, αλλά οτιδήποτε νιώσουν κάποια αδυθυσία, υπάρχει το τηλέφωνο του 2681-36100 να έρθουν σε επικοινωνία και είτε από τη Δημοτική Αστυνομία είτε από την Πολιτική Προστασία θα τους μεταφέρουμε στα καταστήματά μας. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Πρέπει να προσέχουν κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολες οι μέρες. Ειδικά για τις μεγάλες ηλικίες. Εκεί θέλω να. Και τα μικρά παιδιά, γιατί παθαίνουν αφυδάτωση. Πέρα από το ότι θα πρέπει να πίνουν πολλά υγρά, μικρά γεύματα, ελαφριά πολλές φορές και να μην κυκλοφορούν αυτές τις ώρες στον ήλιο. Ποιες είναι οι ώρες οι αιχμής? 11 με 5. Είμαστε εδώ στο κέντρο της Άρτας από 11 μέχρι 3. Προσφέρουμε νεράκι, βοήθεια, ό,τι άλλο θέλει, λίγες ανάσες δροσιάς, ό,τι χρειάζονται. Όσοι περνάει κόσμος ενημερώνεται. Όσοι μπορούν, όσοι θέλουν, όσοι έχουν την ανάγκη, μπορούν να έρθουν, θα μας βρουν εδώ από τις 11 μέχρι τις 3. Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του υδρότα αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα. Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού. Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων αποφεύγοντας τα νεοπνευματώδη. Ιδιαίτερη μέρημνα συνιστά για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος Αρταίων εφοδίασε με επιπλέον ποσότητες τροφής και νερού τις ταΐστρες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου για τα δέσποτα ζώα. Ενώ η κτηνίατρος πραγματοποιεί από παρασιτώσεις και αντιλυσικά εμβόλια τόσο σε αδέσποτα όσο και σε επαναταγμένα στο φυσικό τους χώρο ζώα. Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάζει να έχουν τα ζωάκια τους σε δροσερό μέρος και σκιερό περιβάλλον. Οι βόλτες να γίνονται ή πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα προς βράδυ και φυσικά για κανένα λόγο να μην τα αφήνουν στο αυτοκίνητο αλλά και στα μπαλκόνια χωρίς σκίαστρο.
Τέλος, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα υψηλή. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199.